Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Τι κάνετε, κύριε Αργυριάδη? Καλησπέρα σας, ακροάτες και ακροατές σας. Μια χαρά, ελπίζω τον καλύτερο και για σας. Δεν ξέρω, αλλά δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά σήμερα το δικαστήριο, ξέρετε, συνέπεπτε και με την πολύ σπουδαία νίκη του Άρη πριν από 5 χρόνια στη Μαδρίτη. Σε εποχές που, εντάξει, λίγο δύσκολες βέβαια για τον Άρη, στη Γάμα Εθνική, να μιλάμε για καθάριση, για δικαστήρια. Αλλά είναι στιγμές που πάντα θα φωτίζουν αυτό το σύλλογο και θα αναδεικνύουν το πόσο μεγάλος είναι. Εντάξει, ακόμα και στα... Συμφωνώ μαζί σας, συνεπώς να θυμόμαστε μόνο τα καλά. Ούτως ή άλλως, νομίζω και γενικά ως χώρα πλέον περισσότερο ζούμε με το παρελθόν παρά με το ζωφερό παρόν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, σήμερα είχαμε αναβολή στο δικαστήριο για την αίτηση που είχε καταθέσει ο κύριος Σκόρδας. Είχε μάλιστα αναβληθεί ήδη λόγω εκλογών την πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω για τις εκλογές. Λόγω εκλογών είχε προγραμματιστεί για σήμερα, αλλά τελικά ούτε σήμερα εκδικάστηκε και πήγε για 21 Ιανουαρίου για το νέο έτος. Αυτό θέλω να μας πείτε καταρχάς, πρωτίστως, τι σημαίνει πρακτικά αυτό για το θέμα της εκαθάρισης πρωτίστως. Κοιτάξτε, το βασικότερο, αν όχι το μόνο ουσιαστικό περιουσιακό στοιχείο αυτή τη στιγμή από την παλιά ΠΑΕ Άρης, είναι η εγκαταστάσεις του Ρησίου. Ναι. Η εγκαταστάσεις του Ρησίου, για να ολοκληρωθεί η εκαθάριση, πρέπει να εκποιηθούν. Για να εκποιηθούν πρέπει να υπάρξει αντίστοιχο αγοραστικό ενδιαφέρον. Ναι. Συνεπώς, για να υπάρξει αγοραστικό ενδιαφέρον, πρέπει η τιμή να είναι ανάλογη της ζήτησης. Mm. Μια τιμή η οποία δεν έχει σχέση με τη ζώσα πραγματικότητα, μια τιμή η οποία δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές αγορές τιμές, όπως αντιλαμβάνεστε, απλά τυπικά θα γίνει μια διαδικασία εκποίησης, αλλά δεν θα υπάρξει κανένα αγοραστικό ενδιαφέρον. Mm-hmm. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, προσπάθειες να καταδείξουν ότι το συγκεκριμένο ακίνητο έχει αξία εκατομμυρίων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Καλό είναι ακόμα και για τους ίδιους τους παλιούς μετόχους, ιδίως για αυτοί οι οποίοι είναι συνυπόχρεα πρόσωπα, είναι να εκαθαριστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτή η ιστορία, να πληρωθούν μέρος των απαιτήσεων προς το δημόσιο, ούτως ώστε να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή αμπεμπλοκή και οι ίδιοι. Mm-hmm. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει να υπάρχει μια εύλογη τιμή. Αν έχουμε τιμή 5 και 6 φορές πάνω από την πραγματικότητα, πολύ απλά δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ καμιά εκαθάριση, γιατί ποτέ δεν θα εκποιηθεί το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο. Mm-hmm. Όταν αναφέρεστε σε παλιούς μετόχους, φαντάζομαι εκτός από τον κύριο Σκόρδα, ο οποίος έκανε και την αίτηση φυσικά, αναφέρεστε μεταξύ άλλων και στον κύριο Ματθαίο, ο οποίος έχει κάποιες υποχρεώσεις ακόμη. Ένα ποσό, νομίζω. Και θεωρώ ότι η κρίμα της έχει, νομίζω είναι από τις πιο ατυχείς περιπτώσεις που έχει εμπλακεί σε αυτή την ιστορία. Ναι. Και μακάρι να υπάρξει συνδρομή όλων, τουλάχιστον ο ίδιος να εμπλακεί το συντομότερο δυνατό. Mm-hmm. Είναι αυτός που έχει καμία ευθύνη, δεν έχει καμία ευθύνη για την όποια κατάληξη του εγχειρήματος του ΠΑΕΑΡΙΣ. Ναι. Τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και κακώς ταλαιπωρείται με το δημόσιο ίδιος. Ναι. Αυτή η αναβολή για τις 21 Ιανουαρίου σημαίνει ότι στην ουσία, κύριε Αργυριάδη, αν το καταλαβαίνω σωστά, η εκαθάριση αυτή τη στιγμή έχει σκαλώσει, έχει κολλήσει, γιατί το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο μέχρι τις 21 του μήνα που θα εκδικαστεί δεν μπορεί να εκποιηθεί, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι πράγματι έτσι. Συνεπώς, η διαδικασία μπορεί να έχει ξεκινήσει μεν, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί δε. Και ο λόγος που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί είναι γιατί ένα πράγμα στην ουσία έχει να πουλήσει βασικό, ναι. Κάποια τα κινητά είναι μικρής αξίας, ναι. Και αυτό δεν μπορεί να οριστεί συγκεκριμένη τιμή εκποίησης, τουλάχιστον προς ώρας. Mm-hmm. Η πλευρά του κύριου Σκόρδα, από όσο γνωρίζουμε, ζητάει τουλάχιστον μήνυμο, νομίζω, 2,5 εκατομμύρια, να ξεκινήσει από 2,5 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Καλά, επικαλείται στοιχεία, ναι, τα οποία δεν έχουν σχέση. Ισολογισμούς και ισολογισμούς παλιότερους, έτσι δεν είναι? Το πώς είχε αποτιμηθεί στα στοιχεία ενεργητικού της ΠΑΕΑΡΕΣ πριν 10 χρόνια. Το πώς ίσως τι εξασφάλιση δόθηκε πριν από χρόνια για να χορηγηθεί αναστολή εκτέλεση σε διοικητικό πρόστιμο. Mm-hmm. Το ποια εκτίμηση κάναμε στην εποχή του ελληνικού Ελντοράντο που όλες οι τιμές ήταν παραφουσκωμένες. Δεν έχει καμία σχέση με τα τέλη του 2015. Mm-hmm. Όπου οι τιμές έχουν απομειωθεί, ιδίως ανακινήτω, σε ένα ποσοστό παραπάνω του 50-60%. Mm-hmm. Η σημερινή εμπάση περιπτώσει αξία για να προκαλέσει το όποιο αγοραστικό ενδιαφέρον δεν είναι με τίποτα της τάξης των εκατομμυρίων την οποία λέτε. Είναι πάρα πάρα πολύ μικρότερη. Μακάρι να ήταν εκεί και μακάρι να υπήρχε αντίστοιχο αγοραστικό ενδιαφέρον. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει τέτοιο. Ναι. Από ό,τι ξέρω, ο Άρης ζητάει να ξεκινήσει από, νομίζω, περίπου 500.000 ευρώ. Έτσι, είναι. Ένα τέτοιο νούμερο που είναι ρεαλιστικό. Ούτε γι' αυτό υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή.
πείτε μου, έχετε κάποιον εσείς να θέλετε να αγοράσετε αυτή τη τιμή? Εγώ δεν έχω. Δεν ξέρω ο κύριος Καρυπίδης αν ενδιαφέρεται, για παράδειγμα. Εγώ δεν έχω. Είδατε, θα καταλήξουμε δηλαδή στον Καρυπίδη, όπου στην ουσία τι του ζητάμε? Να διευκολύνει την εγκαθάριση, κάνοντας χάρη να έρθει να αγοράσει κάτι το οποίο σε πρώτη φάση δεν του είναι απολύτως χρήσιμο, γιατί και σαν εγκαταστάσεις δεν είναι εκείνες οι οποίες θα έπρεπε να είναι αντάξιες. Κάτι δική μου γνώμη. Όχι, πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα εκεί για να γίνουν αντάξεις, όπως το λέτε. Ναι, σωστά. Ωραία. Άρα, συνεπώς, να πάει να δώσει κάποιος 500 χιλιάρικα και 600 χιλιάρικα για ένα χωράφι και μόνο, δεν θεωρώ ότι είναι το καλύτερο. Mm. Μακάρι να βρεθεί και να το κάνει. Σωστά. Άρα, το Δημοτικό Κέντρο σε μισθωμένες εγκαταστάσεις σήμερα, με τα αντίστοιχα λεφτά, μπορεί να φτιάξει αύριο το καλύτερο με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Δεν είναι ανάγκη να αγοράσει τη γη. Καλά, εντάξει, ναι, αυτό θα ήταν ευχής έργο για τον Άρη. Αν έχει τέτοιο σκοπό ο κ. Καρυπίδη, δεν θα πει όχι φυσικά όλους τους συλλόγους. Δεν το συζητάω. Εγώ κάνω το σχολιασμό ως προς το εξής. Το γεγονός ότι πλέον ζητάμε από τον ίδιο να έρθει να αγοράσει υπό την λογική διευκόλυνσης, σημαίνει ότι δεν είναι αυτή η αξία του. Γιατί δεν θα υπήρχαν άλλοι 100 καρπίδες, καταλάβατε. Αν το βλέπανε αποκλειστικά ως επενδυτικό ενδιαφέρον. Πάντως, όπως και να έχει, έτσι όπως τα συζητάμε τώρα, ο Άρης κινδυνεύει πλέον πολύ σοβαρά να το χάσει το Νεωρίσιο, έτσι, ναι, τους επόμενους μήνες. Μπορεί να έρθει οποιοδήποτε να το χτυπήσει όταν θα βγει η τιμή πλέον. Σε θεωρητικό επίπεδο, ναι. Σε πρακτικό, κατά τη γνώμη μου, κανείς. Γιατί το λέτε αυτό? Το χάσαμε, νομίζω, Γιάννη. Για κάνε μια προσπάθεια ακόμη, γιατί πρέπει να ήταν κινήσει ο κύριος Αργυριάδης, γιατί εδώ είμαστε σε κομβικό σημείο της κουβέντας, νομίζω. Είναι σημαντικό θέμα αυτό που συζητάμε από το πρωί. Για τις 21 Ιανουαρίου, εγώ να σας θυμίσω ότι πήγε η αίτηση που είχε καταθέσει ο κύριος Κόρδας, με την οποία ζητάει η ελάχιστη τιμή πληστηριασμού του νέου Ρησίου να είναι στα 2,5 εκατομμύρια, γιατί έξι φυσικά τον εξυπηρετεί τον ίδιο με βάση τα χρήματα που το οποίο είναι δεσμευμένο στο δημόσιο. Μας ακούτε, κύριε Αργυριάδη, τώρα? Ναι, μάλλον έπεσε γραμμή. Λέω, θεωρητικά το ενδεχόμενο να χαθεί το ρίσιο υπάρχει. Πρακτικά δεν νομίζω πως υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν θεωρώ ότι θα έρθει κάποιος να πάρει ένα κίνητο το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένη χρήση. Μάλιστα. Μπορεί να θέλει να κάνει κάτι άλλο. Εννοείται ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο εκεί. Κάποιος είναι πολύ μεγαλύτερο το κόστος και η προσπάθεια που πρέπει να κάνει να πάει να αλλάζει χρήσης γης. Mm-hmm. Και δεν ξέρω κιόλας αν το συγκεκριμένο χώρος ευείκνεται για άλλη εμπορική εκμετάλλευση, τουλάχιστον στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία στην οποία συζητάμε. Έτσι. Ναι, ναι. Άλλα τα δεδομένα του 2005, άλλα του 2015. Mm-hmm. Όταν με το καλό και αν με το καλό εκπληστηριαστεί, τα χρήματα που θα προκύψουν αυτά πηγαίνουν πού, κύριε Αργυριάδη? Στους πιστωτές, έτσι είναι? Στους πιστωτές, ανάλογα με τα προνόμια τα οποία θα υπάρχουν κατά το χρόνο εκποίησης. Το δημόσιο δηλαδή? Πρωτίστως σήμερα στο δημόσιο, κοιτάξτε, οι πιστωτές που έχει ο Άρης. Ο Άρης δεν υπάρχει εμπράγματι ασφάλεια εξ όσο γνωρίζω στο συγκεκριμένο ακίνητο. Ούτε πιστώτιες τράπεζες υπάρχουν, ούτε εμπράγματι εξασφαλίσεις. Συνεπώς είναι σχεδόν αποκλειστικά το δημόσιο. Δεν είναι υποθηκευμένο, νομίζω είναι υποθηκευμένο, δεν είναι. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Να έχει προσημείωση, από ό,τι θυμάμαι, μια μικρή κατάσχεση. Δεν θυμάμαι να έχει προσημείωση. Δεν το γνωρίζω αυτό, να σας είμαι απόλυτα σίγουρος. Και εν πάση περιπτώσει, αν είχε προσημείωση, σίγουρα, επειδή τη θυμάμαι από άλλες δικαστικές αντιδικίες, σίγουρα δεν είναι ενεργής. Είναι εξοφλημένη. Άρα δεν υπάρχει εμπραγμάτως εξασφαλισμένος πιστωτής σήμερα. Το να υπάρχει μια παλιά προσημείωση η οποία δεν έχει βγει δεν σημαίνει ότι είναι σήμερα πιστωτής. Άρα στην ουσία, εγώ αυτό που καταλαβαίνω και νομίζω αυτό καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας τώρα που μας ακούνε, είναι ότι αυτός που την πληρώνει στην ουσία, η διαδικασία που την πληρώνει από αυτή την ιστορία είναι η εκαθάριση. Μας είχατε πει την προηγούμενη φορά που σας είχαμε φιλοξενήσει, είχατε σχολιάσει ότι η εκαθάριση είναι κάτι που πρέπει να τελειώσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πριν ο Άρης αρχίσει την προσπάθειά του για συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Football League. Εγώ δεν θέλω έναν Άρη που θα στηρίζεται σε γνωμοδοτήσεις, δεν θέλω έναν Άρη ο οποίος θα κινείται, θα ψαρεύει σε θολά νερά, δεν θέλω έναν Άρη ο οποίος θα είναι σε ένα καθεστώς κινούμενης άμμου. Δυστυχώς έχει αποδειχθεί η πλειστάκη στο παρελθόν ότι κάποιες συγκεκριμένες ρυθμίσεις ισχύουν αλλά καρτ. Εγώ θα ήθελα να μην κινδυνεύσει ο Άρης να υπαχθεί σε μια τέτοια διαδικασία. Θα ήθελα να έχει πλήρως ολοκληρώσει αυτά που πρέπει να έχει ολοκληρώσει. Συνεπώς, έχοντας πετύχει και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, να είναι εντελώς ανέφελη και απρόσκοπτη η πορεία του στη Β' Εθνική. Μετά τη σημερινή εξέλιξη, χωρίς να θέλουμε να κινδυνολογήσουμε ασφαλώς, βλέπετε ότι υπάρχει θέμα με την περάτωση, γιατί πάμε για τέλη Ιανουαρίου. Δεν ξέρω, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν βγαίνει νομίζω και αμέσως η απόφαση, έτσι δεν είναι? Εσείς θα μας το πείτε αυτό. Όχι, θα αργήσει τουλάχιστον κανένα δίμηνο. Οπότε, άρα, δηλαδή, καλό Μάρτιο. Απόφαση έτσι όπως πάει είναι καλό Μάρτιο. Και μετά θα γίνει ο πληστηριασμός δηλαδή. Ότι υπάρχει ζήτημα, υπάρχει. Υπάρχει. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι.
Είναι αυτό το τελευταίο ουσιαστικά στάδιο της εκαθάρισης, του ενεργητικού όχι, δηλαδή, ουσιαστικά δεν είναι το τελευταίο. Θα πρέπει να γίνει ισολογισμός λήξης εκαθάρισης, θα πρέπει να έχουν εκποιηθεί τα πάντα, θα πρέπει να βγουν αντίστοιχες διαπιστωτικές πράξεις. Το τελευταίο δεν είναι, αλλά είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή παίζουμε και λίγο με τους χρόνους πλέον, έτσι όπως το βλέπω, κύριε Αργυριάδη. Καλά, αυτή η ιστορία παίζει με τους χρόνους ούτως ή άλλως. Ναι. Σκεφτείτε ότι αν ο Άρης είχε ήδη ανέβει στην Β' Εθνική όπως όλοι ευχόμασταν και ελπίζαμε, δεν θα είχε ολοκληρωθεί η καθάριση, το βλέπετε και μόνος σας. Mm-hmm. Άρα αυτά που λέγαμε στο παρελθόν ότι δεν είναι μια απλή διαδικασία και θέλει μεγαλύτερη προσοχή είναι γεγονός. Mm-hmm. Κατάλαβα. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε. Άρα ουσιαστικά η καθάριση αυτή τη στιγμή είναι σε ένα σημείο στάσιμο μέχρι τις 21 Ιανουαρίου. Θα πρέπει να δούμε τι απόφαση θα πάρει το δικαστήριο. Αναβολή για δεύτερη δεν νομίζω να υπάρξει τότε. Έτσι, δεν είναι. Όχι, δεν θα υπάρξει. Άρα θα πάμε κανονικά σε εκδικασία. Και διευκρίνησα στην αρχή, δεν ξέρω αν με ακούσατε, ότι εσείς δεν παρασταθήκατε, απλά ήσασταν ως εκπρόσωπος του αεραστέχνου, ο οποίος είχε ένομο συμφέρον. Δεν έχω εντολή από την ΠΑΕ. Εγώ αυτή τη στιγμή παρέχω τις υπηρεσίες μου σε συμβουλευτικό επίπεδο στον αεραστέχνη. Συνεπώς η εκτίμησή μου έχει γίνει στον αεραστέχνη την πρώτη στιγμή. Υπάρχει επαγγελματική σχέση φιλία συνεργασία με τον κύριο Μαστρογιάννη, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση. Και θεωρώ ότι χειρίζεται τέλεια. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για όσα διαφωτιστικά μας είπατε για ακόμη μια φορά, κύριε Αργυριάδη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.